Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα και στην Ερυφήνη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να δούμε τώρα αν μπορούμε να φύγουμε από τα πολιτικά και να πάμε στον πολιτισμό. Αν και ο πολιτισμός πάντα συνδέεται με την επικαιρότητα και την πολιτική. Πέμι Ζούνη μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μίμης Ανδρουλάκης και Γεράσιμος Ανδρεάτος. Καλημέρα. Ο συγγραφέα τον έξφερε εδώ. Ή ως βουλευτή. Κοίταξε, είναι δύο μη διακρίσιμες και διακριτές ιδιότητες. Είναι αδύνατο φυσικά να μην του κάνουμε την ερώτηση της επικαιρότητας. Θα επιμείνεις Μίμη μέχρι το τέλος και στις δύο ψηφοφορίες στο όχι που είπες στην πρώτη. Γιώργη, παιδί μου. Άκου. Άστα το παιδί και πάντα. Έχω μέσα μια σκηνή, η Ερυφήλη την ξέρει, που ο Γκούρας στέλνει μια επιστολή στο Μαυροκορδάτο και στο Κουντουριώτη. Στο Αλέγκρα. Στο Αλέγκρα. Ναι. Και τους λέει: με βάλατε στο χορό να χτυπήσω τους φίλους μου και εσείς από πίσω τώρα τα βρίσκετε μαζί τους. Με κατάλαβες. Ναι. Γράψε το καλά στο DNA σου αυτό. Εντάξει. Γιατί έχει πολλές ερμηνείες. Αυτό τι ερμηνεία να δώσω. Βάλ το ρε παιδί μου, θα διαβάσεις την Αλέγκρα. Κάτσε να διαβάσεις την Αλέγκρα. Θα τη διαβάσω. Μεθαύριο έχουμε ψηφοφορία όμως. Ναι. Μάλλον όλοι πρέπει να διαβάσουν λίγο. Δεν θέλει ο Σαμαράς να συνεχίσει. Ας το πω εγώ, ψυχολογικά. Πετάει και αυτός αυτό που είχε γίνει και παλιά, την καυτή πατάτα αλλού. Τι να κάνω εγώ. Οπότε τον βοηθάς εσύ. Δεν μπορώ να κάνω πράγμα. Δεν είναι ήρωες. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άμα ο άλλος θέλει να φύγει, τι να το κάνω, το ζόρι. Δεν γίνεται στην πολιτική του, το έχω πει από την αρχή. Αν δεν είναι εφικτός, ένας έντιμος, διαφανής, προωθητικός, συμβιβασμός, αμοιβαία αποδεκτός από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, όλα τα άλλα είναι ταξικά. Το τοξικό κυνήγι κεφαλών ανεξαρτήτων βουλευτών, ούτε αριθμητικά δεν βγαίνει, ούτε πολιτικά, Γιώργη. Ναι. Αυτά τα έχω πει τώρα εδώ. Άστα, ξέχασε τα αυτά. Λοιπόν, θα τα δούμε. Ας ελπίσουμε ότι η Αλέγκρα θα τους επιφυτίσει όλους. Λοιπόν, όλα αυτά τα βρίσκεται μέσα στην Αλέγκρα. Θα μου πείτε πώς γίνεται τώρα ένα μυθιστόρημα, το οποίο είναι για τους φιλέλληνες της γενιάς του 21, να μιλάει για το και σήμερα. Τους απογόνους τους. Και τους απογόνους. Σήμερα. Και όμως είναι, διότι καταρχήν είναι μία πτήση στην ιστορία και στις αθέατες πλευρές. Και θα τα πω εγώ, όχι. Εσύ. Εγώ. Μια χαρά τα λες. Και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και στην παρουσίαση του βιβλίου που είχα στο Πολεμικό Μουσείο και φαντάζομαι θα τα ακούσουν και αύριο στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτό που λες ότι τότε, μια και μιλάμε για πολιτικούς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ελαττώματα, παθογένειες. Αλλά όμως δίναν τη ζωή τους για την πατρίδα τους. Έτσι. Δηλαδή, Γιώργη, πρόσεξε. Και τότε κλέβανε. Ας πούμε, ο αναγνωσταράς που λέμε τώρα. Είχε 300 φαντάρους και έγραφε 7.000 όπως κάνουν τώρα στο. Έτσι. Λοιπόν, και έπαιρνε τα σιτηρέσια. Α, Δημήτρη, τα σιτηρέσια. Και τους μισθούς. Αλλά όμως τη σφακτηρία έδωσε τη ζωή του. Ο Παπαφλέσσας, βρε. Ο Παπαφλέσσας. Δεν υπήρχε μεγαλύτερο. Ο Παπαφλέσσας. Μιλάμε. Καταρχήν, δεν μπορείς να φανταστείς ότι έπαιρνε τα λεφτά της φιλικής εταιρείας, πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Και πήγαινε με γυναίκες, όχι με μία. Με πολλές. Με αποτέλεσμα η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης του μεγάλου να διαμαρτυρηθεί. Όμως την κρίσιμη στιγμή έδωσε τη ζωή του. Εδώ έχουμε κλέφτες οι οποίοι δεν δίνουν ούτε μία τρίχα της κεφαλής τους. Ούτε για την πατρίδα, ούτε για την πατρίδα, ούτε για τον λαό, ούτε για κανένα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά για να μην τα ταυτίζουμε. Όλη εκείνη την εποχή ήταν κλέφτες τα βρε. Αφού ήταν αρματωθεί, τι κάνει. Ναι. Άλλος κόσμος. Πάντως το βιβλίο δεν είναι απομυθοποιητικό, να το πούμε αυτό. Είναι ένα βιβλίο σύνθετο, δυναμικό, αισιόδοξο. Πολύ αισιόδοξο. Και έχει και πρωτογενή ιστορική έρευνα. Πάρα πολύ μεγάλη. Την οποία άλλοι έπρεπε να κάνουν, όχι ο Ανδρουλάκηδες. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Εγώ ομολογώ ότι έμεινα άναυδη πώς κατάφερε όλα αυτά να τα συνθέσει σε μια ενιαία φύγηση. Αυτό το έλεγα. Εγώ έπιασα, Δημήτρη, επειδή κάνεις την ίδια δουλειά, το ξεγραμμένο από την ιστορία, αυτό που δεν έχει γραφεί. Κανείς δεν σκέφτηκε. Ρε, στη μαύρη τρούπα έγινε ένα φωνικό. Σκοτώθηκε ένας φέντον Σκοτσέζος. Ναι. Από πού διάλογο κρατάει η σκούφια του. Πού βρέθηκε ο άνθρωπος αυτός. Από πού είναι, τι έγινε, οι απογονοί του ενδιαφέρθηκαν ποτέ. Ή ξέρω εγώ, λένε, πέθανε η κόρη του Μπάιρον, η Αλέγκρα, 4,5 χρονών. Πουθενά δεν φαίνεται. Πουθενά δεν υπάρχει πράξη. Ήταν προφανές ότι ήταν ένα τέχνασμα του Μπάιρον να ξεφορτωθεί η Κλέρα, την έδωσε για υιοθεσία, την οποία θα την έπαιρνε μετά το μεσολόγιο. Βρήκα λοιπόν τους απογόνους του Μπάιρον. Και του εν ζωή, της Αλέγκρας, δηλαδή το εξώγαμο, το εξώγαμο την κόρη. Ή ας πούμε, λένε στο, ο Τρελόνι, ξέρετε ότι ο Οδυσσίας Αντρούτσος πάντρεψε την αδερφή του την Ταρσίτσα με τον Τρελόνι από την Κορνουάλη, τον Εγγλέζο, αυτό το γίγαντα. Αυτό το φοβερό τύπο, εγώ ομολογώ φοβερός δεν ήξερα, τον έμαθα διαβάζοντας. Ναι, η ιστορία αδιαφόρησε παντελώς. Τι έγινε αυτό το παιδί, ρε παιδί, που συνελήφθη στη μαύρη τρούπα πάνω στον Παρνασσό, πάνω από την Τιθωρέα. Τα περπάτησα όλα αυτά όμως. Περπάτησα όλα αυτά. Λοιπόν, τι έγινε αυτό το κοριτσάκι. Πού βρέθηκε, ποιοι είναι οι απογονοί τους. Υπάρχουν σήμερα, τους βρήκα όλους. Με μεγάλη δουλειά σιγά σιγά τους βρήκα. Δηλαδή έφτασα να βρω απόγονο του Τόμας Γκόρντον, του μεγάλου φιλέλληνα, έτσι, από τον Μπάιρον
Είναι γνωστή ότι είναι 27 άτομα, μεταξύ μας δεν αξίζει κανείς φράγκο. Δηλαδή και στην κίνηση των φιλεγγύων που βρίσκεται σε εξέλιξη των απογόνων, δεν αξίζει τον κόπο ούτε να ασχοληθείς μαζί τους. Θα επιστρέψουμε. Ναι. Πάμε και στα άλλα μας θέματα. Να, γιατί πάμε δεν... απλώς θέλω κάτι να πω για την αθέτη πλευρά της ιστορίας. Εκεί ήταν και οι γυναίκες βεβαίως, οι οποίες είναι πάρα πολλές, υπέροχες, δυναμικές, γενναίες μέσα στο βιβλίο. Πες για τις γυναίκες, γιατί νομίζουν, με συγχωρείς, μια κουβέντα. Η Ιταλιάνα ήταν ένα. Η Ιταλιάνα, δεν ενδιαφέρθηκε, Δημητράκη μου, η ιστορία ποτέ. Αυτή που ήταν πάνω στο ερέκθειο και που σκότωσε τον Ανδρούτσο, διότι δηλαδή αυτή είναι, είχε αιμονές. Αλλά ήταν χαρισματική γυναίκα. Ήταν θεά. Ήταν άπλιστη. Παντρεύτηκε τον Κουριεζότη, την πλάκωσε το ερεκθείο. Όλοι οι πρόξενοι λέγανε για αυτήν. Γιατί ποτέ ένας ιστορικός δεν ασχολείται να βρει. Πού τα βρήκα εγώ. Εγώ σήκωσα όλες τις πέτρες ανάποδα για να ό,τι έχω μέσα δεν υπάρχει. Η Πέμι Ζούνη θα μας πει γιατί είμαστε ενδιαφέρον τελικά στην αθέατη πλευρά της ιστορίας. Οι γυναίκες. Ναι. Γι' αυτό παίρνουμε το αίμα μας πίσω και πολλές φορές άκομψα. Ναι. Τώρα καμάρωνα τόση ώρα το εκρηκτικό, ναι, κριτικό ταμπεραμέντο το οποίο μοιράζομαι και λίγο. Το ξέρεις αυτό. Και στενοχωριέμαι που δεν έχω προλάβει ακόμα να διαβάσω την Αλέγκρα. Αλλά εντάξει, θα επαναρθώσω άμεσα. Ναι, και με πολύ ωραία αφιέρωση. Ναι. Τι ωραία. Σκάσε και φύλαμε. Αυτό δεν είναι δική μου ατάκα. Αυτό είναι ο τίτλος παράστασης που σκηνοθετεί η Πέμι Ζούνη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Ναι, σκάσε και φύλαμε. Για δικαιολογήστε τον τίτλο. Δεν είναι αφοπλιστική ατάκα. Πολύ, ναι, πολύ. Δεν θα τη σχολιάσω. Είναι αφοπλιστική ατάκα. Νομίζω ότι τα διορθώνει όλα. Είτε με θυμό, την πίστη, είτε με τρυφερότητα. Είναι μια ματιά στις σχέσεις. Γενικά και αυτή η παράσταση στο στούντιο Μαυρομιχάλη και το Μοναξιά στην Άγρια Δύση του. Του Μακδόνα, του Μάρτιν Μακδόνα στο θέατρο Φάουστ. Είναι και βεβαίως τα πράγματα στο μαγαζί στο Ελκοβέντο Τελάρτε που είναι τα καλλιτεχνικά. Καλά, όλα αυτά. Η Πέμι Ζούνη κάνει πάρα πολλά πράγματα παραλλήλως. Η μεγάλη μου ευτυχία. Και ειδικά με το μαγαζί που έχω μπει και στην κατηγορία του τσίρκου που ψάχνω αυτά τα μαγικά πλάσματα. Τους performers, τους ακροβάτες, τους ζογκλέρ. Εκεί είναι η μεγάλη μου η χαρά. Τους μάγους. Στην πολιτική δεν τους βρήκες. Στο όχι. Ξεχάσαμε να πούμε το βιβλίο του Αμπουλάκη έχει και αρχαιοκαπήλους επίσης. Έτσι. Αποκαλύπτω όλο το δίκτυο αρχαιοκαπηλείας εδώ και δύο αιώνες. Ωραία, ωραία. Όταν αναρωτιόμαστε που έχουν πάει τι. Λοιπόν, άρα έχουμε Σκάσε και φίλες σκηνοθεσία. Είναι 8 ερωτικές ιστορίες που προσπαθούν να πας. Σκηνές. Μία ιστορία. Που προσπαθεί να απαντήσει και σε αυτό το ερώτημα που υπάρχει παράλληλα με τα πολιτικά πάθη. Γιατί δεν στεριώνουν οι έρωτες σήμερα. Πού πάνε οι έρωτες όταν χάνονται. Ναι. Και βέβαια δεν περιμένετε απάντηση από όχι, μένα. Βέβαια. Γιατί είναι ένα θέμα που θέλει πολλά βιβλία. Μην βέβαια, βέβαια. Εδώ η ιστορία με κεφαλαίο για όταν νομίζω ότι έχει δώσει μερικές καλές απαντήσεις. Τις οποίες ανασυνθέτουμε στην επόμενη φάση. Η ιστορία. Η ιστορία, ναι. Ναι, εννοείται. Πάντως η Πέμι Ζούνη, από ό,τι έλεγε, είναι κερδισμένη από την τέχνη. Δεν σκέφτεται να ασχοληθεί πάλι με την πολιτική. Το έχω πει ότι όταν αλλάξουν οι λόγοι που με έκαναν να παραιτηθώ, όταν αλλάξει το τοπίο, είμαι ανοιχτή να το σκεφτώ. Αλλά προς το παρόν, όταν δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν μπορώ να. Ναι. Να γυρίσω στο. Λοιπόν, σκάσε και φίλα με να πούμε πού παίζετε και πότε παίζετε. Ναι. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Όπως και στο Φάουστ είναι Τετάρτη-Πέμπτη. Νέες ομάδες, πολύ ταλαντούχα πλάσματα. Και ύστερα έρχεται η αγάπη. Αυτός είναι ο τίτλος καινούργιας δουλειάς του Γεράσιμου Ανδρεάτου που είναι δίπλα μας. Και εδώ όμως εκτός από τον ερώτα έχουμε να κάνουμε με στίχους οι οποίοι δένουν με την εποχή. Θα μας τα πει καλύτερο ο ίδιος, μου τα έλεγε πριν μπούμε και πραγματικά εντυπωσιάστηκε. Δηλαδή, καταρχήν, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μου δίνετε την ευκαιρία από δύο πράγματα και εγώ για αυτό που κάνω. Και να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά μου να. Βρίσκομαι μαζί με τους εξαιρετικούς καλεσμένους σας. Είναι μεγάλη μου χαρά. Εγώ τη χαρά μου τον ξέρω χρόνια από. Ναι. Οικογενειακά. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνετε. Θα μπορούσε αυτό να είναι και η απάντηση στις ερωτικές ιστορίες ας πούμε, που διαδραματίζονται και ψάχνουν να βρουν μια λύση. Και ύστερα έρχεται η αγάπη. Νομίζω αυτή είναι η λύση σε όλα τα προβλήματα τελικά. Όταν έχει αυτό το happy ending, συμφωνούμε απολύτως. Ναι, η αγάπη είναι κάτι που. Όταν δεις το πραγματικό της πρόσωπο, μπορεί και να τρομάξεις, λέει μέσα το δικό μου έργο. Δεν είναι happy ending. Αυτό λέω. Αν είναι λύση. Δεν είναι happy ending. Μια και λέει ο Γεράσιμος και στην πολιτική, επειδή είχαμε χθες του Χαραλαμπόπουλου το δημόσιο, πρέπει να πεθάνεις για να αγαπηθείς, λέμε. Κατάλαβες. Άμα πεθάνω κι εγώ,
Μπορεί να κάνετε εδώ εκπομπή και να πει τι καλό που ήταν ο Αντρουλάκης. Τώρα μετάμε τα πράγματα. Ειλικρινά σου το λέω, σου το υπόσχομαι. Πέθανε εσύ και εύκολα. Πέθανε εσύ και εύκολα. Εσύ και δουλεύει να μα πεθάνει σε εμά, όχι εσύ τι να πάθει. Πάμε να μα πει ο Γιάννη που θα διακοπεί. Και ύστερα έρχεται η αγάπη. Είναι ο τίτλο μια καινούργια δισκογραφική δουλειά που σε λίγε μέρε θα κυκλοφορήσει. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη δουλειά. Έχει γράψει σε όλα τα τραγούδια στίχους και μουσική ο Σταμάτης Χατζηευσταθίου. Ναι. Ένας άνθρωπος που θα είναι η τρίτη του δισκογραφική δουλειά, αλλά η πρώτη προσωπική για κάποιον τραγουδιστή, που ο τυχερός στην περίπτωση αυτή είμαι εγώ. Πες μας αυτούς τους στίχους που μου έλεγες έξω, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Έχει πολύ δυνατά τραγούδια, εκτός από τραγούδια αγάπης κτλ. Λοιπόν. Παράδειγμα, ένα τραγούδι στο οποίο θα μας κάνει την τιμή ο Θάνος Μικρούτσικος να συμμετάσχει, να το τραγουδήσουμε μαζί, είναι το «Σίγησα». Ένα τραγούδι που, έτσι με δύο λέξεις, αναφέρει τι έχουμε περάσει τελευταία σαν γενιά και πώς εμπλεκόμαστε κι εμείς, ποια είναι και η δική μας ευθύνη. Λέει λοιπόν, «Σίγησα μέσα στη θάλασσα, μα ούτε που έλαμψε ένα μου δάκρυ. Έβλεπα να με διαλέγουνε, να με στηβάζουνε σε μία άκρη. Χώρεσα όλους τους φόβους μου και τους ανθρώπους μου χωρίς μια ελπίδα, ναι. Χώρεσα τις καταιγίδες μου σε πρωτοσέλιδο, σε εφημερίδα». Ωραία, αυτό θα έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Κάτσε τώρα, παιδιά, διότι εδώ έχουμε θέματα. Παύλος Καϊκάλης στο τηλέφωνο. Παύλο, καλημέρα. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Ο Δημήτρης είναι και ο Γιώργος. Τι είπες τώρα, τι λες, ότι πήγα να σε δωροδοκίσουμε και τα έχεις γράψει. Υπάρχει αυτό το οποίο έχει υποθεί, γιατί το είχα δώσει το υλικό στο Λάκη. Ο Λάκης βρέθηκε στον Αντένα και έγινε η παρουσίαση αυτή που έγινε. Απλώς είμαι σε γύρισμα και επειδή καταλαβαίνω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή ένας χαμός, γιατί είμαι στη δουλειά κανένα. Πες μας μια κουβέντα όμως. Ναι, το υλικό υπάρχει, είναι κατατεθειμένο στον εισαγγελέα, υπάρχει διπλό υλικό. Χρειάζεται λεπτός χειρισμός, γιατί πραγματικά είναι πολύ σοβαροί διάλογοι. Δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς από πλευράς διακομόδησης. Και από εκεί πέρα, επειδή δεν έκανε και την εισαγγελία, δεν ξέρω γιατί δεν έχει προχωρήσει. Ένα λεπτό, Παύλο. Πότε την έκανε, πότε έγινε η απόπειρα που λες εσύ? Οι συζητήσεις έγιναν το πρώτο πεντήμερο του Δεκεμβρίου. 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου έγινε η προσέγγιση, όπου έγινε η καταγραφή του υλικού, και στις 13 του μηνός έγινε το δεύτερο υλικό που περιμέναμε και την... Δηλαδή ήρθε κάποιος στο δωροδοκί σου, δώσε 2-3 εκατομμύρια και τον έγραψες. Υπήρχε μια προσυζήτηση, η οποία εγώ ενημέρωσα με το που είχαμε τη σοβαρέψει συζήτηση, γιατί ξεκίνησε από πλάκα και μετά έγινε πολύ σοβαρή. Ενημέρωσα τον πρόεδρο, ο οποίος το ήξερε. Μισό λεπτό, χωρίς να πούμε ονόματα, αυτός εκπροσωπούσε κάποιον, κάτι? Ναι, φέρεται και μιλάει ως εκπρόσωπος κάποιων πραγμάτων, αλλά δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή, διότι είναι πολύ λεπτό, μπορεί να τυναχτούν πράγματα στον αέρα. Αλλά το βγάλατε στη τηλεόραση, εσύ, Παύλο. Μισό λεπτό, Γιώργο μου, μισό λεπτό. Αυτά, επειδή είναι πολύ λεπτό και δεν πρέπει να γίνουν λάθη, γιατί μπορεί να πεταχτεί στον αέρα είτε το τραπεζικό σύστημα, είτε η κυβέρνηση κτλ. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν κατηγορούμε κανέναν. Θα αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Γιατί πραγματικά αυτά τα οποία ακούγονται είναι σοβαρά. Θα γίνει συνέντευξη τύπου. Το υλικό υπάρχει και από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να το έχει. Στο Λάκη πήγα γιατί έχει την τεχνική υποδομή να το κάνει, γιατί θεωρώ ένα από τα πιο έμπιστα άτομα, και για τις νομικές του γνώσεις για να μου πει πώς μπορούμε να το χειριστούμε. Για το Λαζόπουλο τώρα λες. Ρε Παύλο, δύο λεφτά. Είχες δηλαδή υλικό ότι πήγαν να σε δωροδοκίσουνε? Ναι. Και έκατσες και το έδωσες στο Λάκη το Λαζόπουλο επειδή είχε υποδομή? Δεν το καταλαβαίνω. Πόσα σου δίνανε καταρχήν, πόσα σου δώσανε? Έχει πάει, Δημήτρη μου, μην το προσπαθεί να το ακυρώσει. Δεν το ακυρώνω καθόλου, ίσα ίσα. Δημήτρη μου, δεν πήγε στο Λαζόπουλο μόνο, πήγε και στον εισαγγελέα. Α, έλατε, αυτό πες. Η καταγγελία είναι ότι πήγαν να σου δώσουν 700.000 ευρώ σε ρευστό. 700.000 ρευστό, η διακανονισμό του σπιτιού, του δανείου μου, και συμβόλαιο μέσω διαφημιστικών εταιριών που ελέγχονται. Να κάνω κάποιες διαφημίσεις δηλαδή, οι οποίες θα είναι υπέρογκο το ποσό και συνολικά ξεπερνάει τα 2, είναι ανάλογο με τα 2 με 3 εκατομμύρια. Εσύ λες ότι ήταν μια σοβαρή συζήτηση αυτή? Ναι, είναι σοβαρή για το πρόσωπο αυτό. Βρίσκεται μέσα στους κόλπους χρηματοοικονομικούς. Κυβερνητικός είναι? Δεν είναι κυβερνητικός. Δεν είναι θέμα κυβερνητικός.
Από γύρω-γύρω, ας πούμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να πάρει. Θα μου επιτρέψετε να μην πείτε. Πότε θα γίνει συνέντευξη τύπου που θα μας τα πείτε όλα αυτά. Πρέπει να μιλήσω με τον πρόεδρο. Έχει με πει θα το κανονίσει και δεν ξέρω πότε θα τη βάλει. Θα τη βάλει μία και εγώ πρέπει να είμαι γιατί είμαι στο γύρμα και πρέπει να φύγω. Α, σήμερα πάλι. Σήμερα πρέπει να επικοινωνηθεί, ναι, τουλάχιστον. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε ναι. Ακούσουμε και τους διαλόγους, ναι, να δούμε ναι, τι γίνεται. Ναι. Παύλο, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε, την πάτησε ο πολιτισμός όπως βλέπετε. Λοιπόν, πώς τα βλέπεις με τα πράγματα. Στην Κρήτη λέμε, λιώφυτο. Δεν αγόρασες. Δεν αγόρασες. Μαζόχτρα δεν εμπήκες. Ήθελα και να κάτεχα το λάδι. Πού το βρήκες. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για το Γεράσιμο Ανδρεάτο ότι έχουμε δύο μοναδικές παραστάσεις την Παρασκευή 2 και στις 16 Ιανουαρίου. 2 και 9 Ιανουαρίου. Στο ρυθμό Stage, ναι. Όχι 2 και 16, 2 και 9 λοιπόν. 2 και 9 είναι. 2 και 9 Ιανουαρίου. Τον καινούριο χρόνο μαζί με το συνθέτη του δίσκου μας του καινούριου και με τον τίτλο ίδιο στην παράσταση και στο δίσκο «Κύστερα έρχεται η αγάπη», μάλιστα, ο Σταμάτης Χατζηευσταθίου. Στην παρέα μας θα είναι καλεσμένη η Ζωή Παπαδοπούλου, μια εξαιρετική τραγουδίστρια. Πολύ ωραία. Και ο δίσκος κυκλοφορεί τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε την Πέμπη Ζούνη, σκάσε και φύλαμε στο... Ένα από τα τρία πράγματα που κάνει, στούντιο Μαυρομιχάλη. Ναι. Άλλη μια παράσταση, μοναξιά στην Άγρια Δύση στο Φάουστ και το καταπληκτικό μαγαζί που έχει στήσει. Και το Convento del Arte με διάφορες εκπλήξεις. Γιατί ρε δεν βάλετε του γιου μου τον μπαμ που παίζεται στο καρτέλ και όλες κάνει θράψεις. Γιατί μας το πες, μωρέ. Πώς δεν σας το πες. Δεν μας το πες. Και λοιπόν. Αλέγκρα. Καλημέρα. Έχει προγραμματιστεί. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.